Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού πανελλαδικά οδηγεί σε εντατικοποίηση των ελέγχων με έμφαση στην πρόληψη ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Σήμερα στα Χανιά διενεργήθηκαν για πρώτη φορά rapid test σε πεζούς στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Προστατευόμενοι εμείς προσωπικά, προστατεύουμε και το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ζούμε. Και το εμβόλιο, και στο εμβόλιο, για να προφυλάξουμε και τους εαυτούς μας και το κοινωνικό σύνολο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε στα Χανιά. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχει γίνει βέβαια. Και εμείς αποφασίσαμε τώρα να ξεκινήσουμε από τη Δημοτική Αγορά. Πρώτη φορά δράση σε πεζούς στα Χανιά. Το σημείο δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς πρόκειται για την πιο πολυσύχναστη πλατεία της πόλης, με τους πολίτες να σπέβδουν προληπτικά να συμμετάσχουν. Προληπτικά, ναι, αλλά δεν αισθάνομαι ούτε βήχα έχω, ούτε πυρετό έχω, ούτε πονοκέφαλο έχω, ούτε διάρρεια έχω, ούτε αυτό δεν έχω, ούτε κομμάρι δεν έχω. Οπότε λέω... Υπάρχουν βέβαια και οι ασυμπτωματικοί, το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό μπορεί να μπω μέσα να το κάνω. Ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρχει ένα ασφαλές μέγεθος στο που βρίσκεται η νόσος αυτήν την περίοδο. Κάνατε το τεστ? Το έκανα, καλό είναι. Έχετε ξανακάνει? Όχι, τεστ όχι. Το καλό είναι να το κάνει κανείς, να φύγει και από την έννοια που έχει. Είναι η δεύτερη φορά από την αρχή της πανδημίας που διενεργούνται δωρεάν έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα του γενικού πληθυσμού στην πόλη των Χανίων. Την πρώτη η λήψη ρινοφαργικού υγρού έγινε μέσα από το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου. Οπωσδήποτε υπάρχει πάντα μια γενική κατεύθυνση που παίρνουμε, είναι σίγουρα σε σχέση με τις οδηγίες που παίρνουμε από πάνω. Αλλά απ' την άλλη κινούμαστε και τοπικά βάσει των αναγκών της κάθε περιοχής. Σίγουρα μας ανησυχούν, ναι. Μπορεί να μας ανησυχούν. Αυτό απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό. Μέχρι στιγμής η προσέλευση είναι πραγματικά ικανοποιητική. Οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ στα Χανιά ελέγχουν σε τακτική βάση το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους σε προνοιακές δομές. Οργανωμένα μαζικά τεστ προγραμματίζονται και το επόμενο διάστημα.